ελέγχουν ό,τι κινείται κυριολεκτικά οι αστυνομικοί στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη την Κρήτη με στόχο την απαρέγκλητη τήρηση των ακόμη πιο αυστηρών περιορισμών που έχουν τεθεί σε ισχύ για το τριήμερο του Πάσχα. Να τονίσω και να υπενθυμίσω ταυτόχρονα ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημερών εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών. Ο σκοπός είναι ένας, η αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Πάνω από 20 μπλόκα έχουν στηθεί στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του νησιού. Επιπλέον 12 έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά του Ηρακλείου, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο αστικό κέντρο με το μεγαλύτερο κύμα εξόδου σε κάθε αργία, ενώ καταγράφεται και η υψηλότερη παραβατικότητα στην περίοδο επιβολής των περιοριστικών μέτρων. 127 παραβάσεις βεβαιώθηκαν συνολικά σε όλη την Κρήτη από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου, οι οποίες συνοδεύονται από το τσουχτερό πρόστιμο των 300 ευρώ για τον οδηγό και των 150 ευρώ για κάθε συνεπιβάτη, καθώς επίσης την αφαίρεση των πινακίδων. Θα γίνονται εντατικοί έλεγχοι με αμύωτους ρυθμούς και την αυστηρότητα η οποία απαιτείται στη συγκεκριμένη στιγμή και περίσταση για την προστασία μόνο της δημόσιας υγείας. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, το αστυνομικό προσωπικό θα βρίσκεται επιποδός όλες αυτές τις μέρες. Θα υπάρχουν αστυνομικοί στις εισόδους, στις εξόδους των πόλεων, στο νέο εθνικό δίκτυο και στο παλιό εθνικό οδικό δίκτυο. Είμαστε δίπλα στους πολίτες. Αναλυτικότερα, το προηγούμενο 24ωρο τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν είναι 51 στο νομό Ηρακλείου, 28 στο νομό Χανίων, 22 στο Λασίθι, 13 στο Ρέθυμνο και 13 επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Επιπλέον από τις 6 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου μέχρι τις 4 το απόγευμα, τα μπλοκάκια των αστυνομικών πήραν φωτιά, καθώς επιβλήθηκαν επιπλέον 25 πρόστιμα. Αυτή τη φορά η Δυτική Κρήτη έχει την τιμητική της σε αριθμό παραβάσεων, καθώς στα Χανιά οι κλήσεις έπεσαν βροχή. Αναλυτικά επιβλήθηκε ένα πρόστιμο στο νομό Ηρακλείου, 14 στο νομό Χανίων, 3 στο Λασίθι, 4 στο Ρέθυμνο, ενώ άλλα 3 επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ο στόχος μας, το τονίζω σε αυτό το σημείο, δεν είναι η βεβαίωση μιας παράβασης, είναι η προστασία όλων. Είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Μένουμε σπίτι και νομίζω ότι πρέπει όλοι να δείξουμε την υπευθυνότητα που είναι απαραίτητη στις συγκεκριμένες στιγμές και περιστάσεις.